περιμένουμε να σηκώσει τη σημαία. Αυτό γίνεται τώρα και τα άλογα πλέον είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία προσπαθούν ο Ίσκιος, είναι ο Σαν Στέφανο από μέσα. Στη συνέχεια και ο Αρχοντορεμπέτης από την εξωτερική. Ο Ίσκιος θέλει να τεθεί επικεφαλής, πιέζει από την εσωτερική ο Σαν Στέφανο. Στη συνέχεια πλασάρεται ο Γέρακας μπροστά από τον Αρχοντορεμπέτη που τρέχει ελαφρά στην εξωτερική. Επιμένει λοιπόν ο Ίσκιος, οδηγεί την υποδρομία ο Σαν Στέφανο. Στη συνέχεια Γέρακας και Αρχοντορεμπέτη στα τέσσερα πρώτα λόγα, λίγο πιο πίσω. Παλικαράς είναι πέμπτος και σε απόσταση ο Αίολος με το βιομήχανο. Πάμε για τα τελευταία 400 μέτρα, πάντα στην πρωτοπορία ο Ίσκιος. Ο Σαν Στέφανο ενώ πιέζει από την εξωτερική, ο Γέρακας ο μόσταυλος του πρωτοπόρου και προσπαθεί να καλύψει έδαφος. Στη συνέχεια και ο Αίολος που βελτιώνει την θέση του και πλησιάζει στις πρώτες θέσεις. Από την εξωτερική πλέον ο Γέρακας είναι αυτός που κάνει την επίθεσή του. Από την εξωτερική πολύ δυνατά ο Αίολος προσπαθεί και από το κάγκελο ο Σαν Στέφανο. Στα τελευταία μέτρα Αίολος και Σαν Στέφανο. Τα δύο πρώτα άλογα θα μείνει στην τρίτη θέση ο Γέρακας και λίγο πιο πίσω οι υπόλοιποι. Να λοιπόν η μεγάλη έκπληξη εδώ από το νούμερο 1 τον Αίολο που κατάφερε να περιορίσει στην δεύτερη θέση τον Σαν Στέφανο ενώ θα μείνει τρίτος. Το νούμερο 4 ο Γέρακας. Πολύ μεγάλη έκπληξη λοιπόν. Από την εξωτερική εδώ και πάλι βλέπετε τον Γέρακα που επιτίθεται στον Ίσκιο. Προσπαθεί από την εσωτερική πλέον ο Σαν Στέφανο να βρει κάποιο πέρασμα καθώς υποχωρεί ο Αρχοντορεμπέτης και από την εξωτερική αριστερά όπως παρακολουθείτε ο Αίολος με πολύ δυνατό φινίς είναι αυτός που όλο και πλησιάζει και θα καταφέρει να πάρει τελικά τη νίκη. Εδώ βλέπετε και τους τρεις πρώτους κεφάλι με κεφάλι πολύ δυνατά απ' έξω ο Αίολος, από μέσα πλέον ο Σαν Στέφανος, θα μείνει στην τρίτη θέση ο Γέρακας, εδώ με μεγάλη δύναμη ο Αίολος, Σαν Στέφανο Γέρακας στα τρία πρωτάλογα και ακόμα πιο πίσω είναι ο Αρχοντορεμπέτης και στη συνέχεια θα τερματίσουν ο Παλικαρά. Τον Παλικαρά, τελευταίο σε απόσταση ο βιομήχανος, από άλλη οπτική γωνία η τελική ευθεία, βλέπετε εδώ τους δύο μοστάβλους. Απ' έξω αριστερά αναπτύσσεται ο Αίολος και από το κάγκελο δεξιά δηλαδή ο Σαν Στέφανο. Τα τελευταία μέτρα της πρώτης υποδρομίας για μία ακόμη φορά. Ο Αίολος με πολλές δυνάμεις αριστερά όπως παρακολουθείτε αναπτύσσεται δυνατά από το κάγκελο Σαν Στέφανο. Θα προσπεράσουν τον Γέρακα και θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα της πρώτης υποδρομίας το 1-6. Αίολος δηλαδή και Σαν Στέφανο. Κατά σειρά Γέρακας, Αρχοντορεμπέτης, Παλικαράς, Ίσκιος και Βιομήχανος όπως τερμάτισαν και το μεγάλο